Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο όπου θα μιλήσουμε για όλα τα τρελά leaks που έχουμε για το Fortnite Mers φέτος. Από το update 14.30 έχουμε καινούριο όχημα, νέα consumables, επιστρέφουν τα zombies και το πιο πιθανό θα δούμε και καινούρια περιοχή, την επιστροφή του Γκρότο, αλλά σαν στοιχειωμένη σπηλιά. Όλα αυτά στο σημερινό βίντεο, μάγκες μου, μην πάτε πουθενά. Αν θέλετε να κάνετε μια εγγραφούλα εδώ στην παρέα, θα το εκτιμούσα, βοηθά πάρα πολύ και δεν χάνετε ούτε βίντεο ούτε stream. Επίσης, μαζί με αυτόν, ρίξτε και ένα like στο βίντεο αν σας αρέσουν τα news videos που μαθαίνετε τα leaks και όλα τα σχετικά. Και τέλος, υπενθυμίζω, έχουμε και το Halloween giveaway μας. Τελειώνει την Τετάρτη, άρα έχετε ακόμη χρόνο να συμμετέχετε. Βάζετε στο item shop MT1993 κάτω παύλα 96 και με αυτόν τον τρόπο είστε έτοιμοι. Αφήστε μου και το epic name σας κάτω στα comments και καλή τύχη σε όλους. Επίσης, σήμερα για όσους δεν το πρόσεξαν, το είπαμε και στο stream, επέστρεψε η Ghoul Trooper. Άρα, μάγκες μου, αν αγοράσετε οτιδήποτε από το shop, κάντε και ένα story στο Instagram να το κάνω repost και μπορεί να είστε και από τους τυχερούς που θα μπουν στο βίντεο όπως τους μάγκες που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, τώρα που κάναμε την εισαγωγή μας, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θεματάκι που έχει να κάνει με το update 14.40 που είναι το update του Fortnite Mers. Και η απορία όλων μας είναι το πότε θα γίνει επιτέλους αυτόν το Halloween update για να ξεκινήσει και το event με τα challenges και οι μεγάλες αλλαγές στο χάρτη. Ο FireMonkey λέει ότι θα έρθει σε περίπου 2 εβδομάδες το update, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη, γιατί πάντα τα Fortnite Mers στο παρελθόν ξεκινούσαν 26, 24, 29 του Οκτώβρη προς το τέλος του μήνα δηλαδή. Αλλά εχθές μπήκε στα staging servers το update 14.40 και όποτε έναν update μπαίνει στα staging servers, δηλαδή Epic Games να το δοκιμάζει, σημαίνει ότι έρχεται με το επόμενο update day, δηλαδή αυτήν την Τετάρτη που θα έχουμε τώρα που είναι 21 του μηνός. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, ή αυτήν την Τετάρτη ή την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε το Fortnite Mers. Όπως και να έχει, μάγκες μου, ετοιμαστείτε γιατί θα μας φέρει πάρα πολλά τρελά πράγματα και όπως είπα, σε αυτό το βίντεο θα καλύψουμε όλα τα συγκεκριμένα leaks. Καταρχάς, έχουμε την επιστροφή των zombies στο φετινό Fortnite Mers και λογικά θα έρθει μαζί και το Hortrush το LTM όπου σε κυνηγάνε τα zombies, γιατί ο Mango Leaks μας λέει ότι τα spawners έγιναν updated στο update 14.30. Άρα για να αλλάξαν κάποια settings σε αυτά τα spawners, σημαίνει ότι θα έρθουν και τα zombies πολύ σύντομα. Μαζί με αυτόν ο χάρτης θα καλυφθεί με αυτήν την ομίχλη όπως κάθε Halloween, έτσι να φαίνεται πιο τρομακτικός, και ξέρουμε κιόλας ότι θα έχουμε το Halloween λεωφορείο, το οποίο θα ενεργοποιηθεί στις 21 του μηνός. Τώρα, μάγκες μου, που καλύψαμε το χάρτη και τα zombies, πάμε να δούμε τι γίνεται με έναν καινούριο όπλο που έχει βρει ο Mango Leaks για το Fortnite Mers και ονομάζεται Cosmos μέσα στα files και λέει ότι είναι ένα zapper weapon που έχει lightning effects, δηλαδή κεραυνούς από το Save the World, όμως το έχουν προσθέσει ειδικά για τον Battle Royale και το Fortnite Mers. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πάρα πολλούς τώρα που λένε ότι ίσως επιστρέψει το Zapatron και να είναι έναν όπλο που να σκοτώνει zombies. Δεν λέω ότι επιστρέφει το κανονικό Zapatron όπως στη Season 1-2 που μπήκε για μια μέρα και έφυγε. Ίσως αυτόν το Cosmos να είναι έναν παρόμοιο όπλο το οποίο να είναι ειδικό για τα zombies όπως ήταν το Crossbow ή τέλος πάντων έναν όπλο για ένα Fortnite Mers LTM. Επίσης μαζί με αυτόν στην ίδια κατηγορία του Cosmos ο Mango εδώ μας λέει ότι υπάρχει και ένα jetpack το οποίο ίσως έχει να κάνει κάτι με τον Iron Man και πάλι είναι για ένα limited time mode. Όπως τα βλέπω εγώ αυτόν το καινούριο Zapatron και ένα jetpack ίσως είναι για έναν Fortnite LTM το οποίο να κυνηγάμε zombies χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα όπλα και αντικείμενα ή ίσως είναι για να πολεμήσουμε τον Storm King. Όπως και να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον leaks και τα δύο. Και τώρα, μάγκες μου, θα προχωρήσουμε σε μια επιβεβαίωση για το χθεσινό μας βίντεο, το Might a Zombie από το Sexy Nutella, γιατί βρήκε μέσα στα files
ότι οι henchmen πλέον θα ρίχνουν και άμμο για rocket launcher, που αυτό μας δείχνει ότι θα έρθουν με το pumpkin launcher όπως συζητήσαμε χθες μαζί με το zombie μοίρα στο Authority. Έτσι απλά μία επιβεβαίωση που δεν πρόλαβα να βάλω στο χθεσινό βίντεο. Όσοι θέλετε να δείτε τι γίνεται με τον zombie μοίρα και τους ghost henchmen του και την επιστροφή του στο Authority, μπορείτε να δείτε το χθεσινό βίντεο, υπάρχει link στο τέλος. Μετά έχουμε ένα καινούριο weapon wrap, το οποίο φημολογείται ότι θα είναι free reward για τα Fortnite Mare Challenges, ονομάζεται Bones και το μπορείτε να το δείτε εδώ. Είναι έναν weapon wrap που, όπως λέει και το όνομα του, είναι κόκκαλα, είναι για σκελετών, ταιριάζει και ωραία με τον Skull Trooper, και εκτός από αυτόν το πρώτο wrap έχουμε και ένα δεύτερο, το οποίο ονομάζεται Cat Burglar Ghost, που ο CZ Leaks λέει ότι έχει να κάνει με τον Ghost Midan. Ίσως είναι το weapon wrap που έχει πάνω στα όπλα του, ίσως είναι ένα wrap που θα το πάρουμε κάνοντας κάποιο challenge που έχει να κάνει με τον νέο boss Μίδα, αλλά όπως και να έχει δεν έχουμε κάποια εικόνα για να σας το δείξω. Το μόνο leak trap που έχουμε για ανταμοιβές είναι αυτόν με τους σκελετούς. Τώρα, μάγκες μου, θα μιλήσουμε για κάποια καινούρια consumables που έχει βρει και ο Firemonkey και ο Hypex, τα οποία θα μπορούμε να βρίσκουμε μέσω κάποιων loot boxes, όπως τα αποκαλούν. Το πρώτο είναι το Candy Buckets, αυτοί οι κουβάδες δηλαδή που έχουν μέσα τις καραμέλες, και μέσα σε αυτές τις κολογκύθες θα μπορούμε να βρίσκουμε Peppermint, το οποίο θα μας κάνει πιο γρήγορους άμα το φάμε, το Hop Drop, το οποίο θα δίνει το Hop Rock Effect, δηλαδή να πηδάμε πιο ψηλά, έχουμε το Candy Corn, το οποίο θα δίνει Health, το Jelly Bean που είναι εννοείται για Shield, και το Thermal Taffy, το οποίο θα δίνει το εφέ του Thermal Fish, δηλαδή θα βλέπουμε με αυτόν το άσπρο φίλτρο. Αυτά θα είναι οι καραμέλες του Fortnite Mares, τις οποίες θα βρίσκουμε στα Candy Buckets, και θα είναι ένα καινούριο consumable για health και κάποια abilities. Μετά έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που είναι ένα καινούριο όχημα για το Fortnite Mares. Είναι από τα loot boxes, broom boxes όπως ονομάζονται, και μέσα θα έχουν τον W Broom. Το Broom σημαίνει στα ελληνικά η σκούπα. Και σκούπα καβαλάνε οι μάγισσες στο Halloween, στις τρομακτικές ταινίες και όλα αυτά. Άρα ταιριάζει απόλυτα, πιστεύω, να δούμε αυτόν τον καινούριο όχημα να είναι κάτι σαν το Driftboard, ας πούμε, που είχαμε τα Χριστούγεννα, και να είναι σκούπα. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καινούριο mobility item για το Fortnite Mares, και θα έλεγα η πρώτη μας ματιά σε αυτόν τον όχημα είναι το leaked emote της μάγισσας που καβαλάει σκούπα. Σας το αφήνω εδώ να το δείτε. Εννοείται μπορεί το όχημα να έχει κάποιες διαφορές από το emote, αλλά πιστεύω παίρνουμε μια καλή ιδέα το τι να περιμένουμε. Αυτά ό,τι αφορά τα καινούρια consumables στις καραμέλες και το καινούριο όχημα της σκούπαν της μάγισσας. Και τώρα, μάγκες μου, θα προχωρήσουμε στο πιο σημαντικό leak από όλα, που είναι η επιστροφή του Γκρότο για το Fortnite Mares σαν τρομακτική σπηλιά. Εννοείται, όπως με όλα τα leaks, αυτό μπορεί να μην γίνει ποτέ, μπορεί να έρθει με κάποιον άλλον update, αλλά όπως τα βλέπω έχουμε αρκετά στοιχεία. Αν θυμάστε καλά, πριν περίπου 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, κάναμε ένα βίντεο από τα leaks του Mango Leaks, που είχε μπει ότι βρέθηκαν διάφοροι ήχοι, τρομακτικοί ήχοι, από τον Γκρότο και είχαν μπει μέσα στα files. Αυτοί οι ήχοι υποτίθεται είχαν γίνει leaked για τη μετατροπή του Γκρότο σε μια στοιχειωμένη σπηλιά. Δεν έγινε ποτέ ούτε στη season 3 ούτε στη season 4 με τα μεγάλα updates, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα έχουμε καινούργια leaks από τον Hypex που δηλώνουν ότι αυτή η σπηλιά ίσως να επιστρέψει και να είναι τέλος πάντων μια καινούργια περιοχή για το Halloween. Πάντως θα ταιριάζει απόλυτα, ο σκελετός του Γκρότο φαίνεται πάρα πολύ ωραίος έτσι για Halloween. Μέσα όλα που είναι εγκαταλελειμμένα έχουν σκονιστεί, έχουν γεμίσει οι αράχνες, οι στους, θα έχει ίσως και κάποια ghost henchmen φαντάσματα. Και τώρα θα σας αφήσω και τα καινούργια leaks που είναι ήχοι που θα έρχονται από αυτήν την καινούργια περιοχή, αυτήν την καινούργια σπηλιά στο Fortnite Mares. Thank you.
Όπως ακούσατε, μάγκες μου, έχουμε πολλούς ήχους που ταιριάζουν με σπηλιάν. Έχουμε και ήχους που είναι ήδη με τα παλιά leaks από τον Mango Leaks που είχαμε τότε στη season 2-3. Άρα, άμα τα συνδέσουμε όλα αυτά, θα έλεγα υπάρχει μια πιθανότητα να επιστρέψει τον Grotto σαν POI μέσα στο Fortnite Mares. Πάντως, θα είναι πάρα πολύ ωραία προσθήκη και πιστεύω ο κόσμος το ζητά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξαναλέω, δεν είναι σίγουρο, μπορεί να είναι για μια καινούρια άλλη περιοχή αυτοί οι ήχοι που μπήκαν στα files με το τελευταίο update. Το σίγουρο είναι, θα έχουμε την απάντησή μας για το τι θα γίνει με την καινούρια περιοχή με το update του Fortnite Mares. Αυτά σας είχα για σήμερα, ελπίζω σας άρεσε το βιντεάκι, είστε πλήρης ενημερωμένοι για το τι γίνεται με το Fortnite Mares, το Halloween event του Fortnite για φέτος. Εννοείται, αν γουστάρετε, μία γαφούλα μάγκες μου, να προχωράμε σιγά σιγά και προς τους 160.000. Μετά ρίξτε και ένα like στο βίντεο να μπει στις τάσεις, βοηθά πάρα πολύ. Και υπενθυμίζω, έχουμε τον giveaway, τελειώνει την Τετάρτη. Ό,τι και να γίνει με το update του Fortnite Mares, την κλήρωση θα την κάνουμε, να έχουμε νικητές. Άρα, support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop, αν πάρετε ειδικά την Cool Trooper και μου αφήνετε και το epic name σας κάτω στα comments. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε εννοείται πάντα καλά μάγκες μου και εμείς θα τα πούμε αύριο με στριμάκια και όλα τα υπόλοιπα βιντεάκια.